Κουτράκος Εμίλιος. Κύριε Εμίλιο, καλησπέρα. Πώς πάει η αγοραστική κίνηση? Είμαστε εν μέσω τριημέρου, έρχεται η Πρωτομαγιά. Ψωνίζει ο κόσμος κρέατα? Ακόμα όχι. Δεν είδαμε κάτι γιορτινό, ας πούμε, για την Πρωτομαγιά. Θα φύγουνε, σας λένε ότι θα πάνε να ψήσουνε? Τίποτα ακόμα. Αυτό πραγματικά δεν έχουμε ούτε μία παραγγελία ακόμα, δηλαδή εορταστική. Έρχονται όμως, δεν παίρνουνε κρέατα, μικρές ποσότητες εννοείται. Είναι σαν κανονική, σαν καθημερινή. Τι ψωνίζουνε κυρίως? Τα καθημερινά, δηλαδή κυμαδάκι. Δεν ψωνίζουν κάτι για ψήσιμο για έξω, ας πούμε. Για την ώρα. Τώρα, αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τίποτα. Έχεις κοτόπουλο vegan που ζητάει η κυρία Κλαούντια? Vegan κοτόπουλο, βεβαίως. Τι είναι αυτό το vegan κοτόπουλο? Για εξήγησέ το μας λίγο, γιατί οι ακροατές δεν το ξέρουν, αλλά το ανέφερε πριν από λίγο. Μάλιστα. Είναι ένα κοτόπουλο ωραίο, ωραιότατο και το ονομάζουμε vegan. Ελευθέρας βοσκής. Είναι με μανιτάρια? Ναι, με μανιτάρια. Ναι, με μανιτάρια. Έχει χοιρινό δηλαδή? Όχι, έχει τραφεί με μανιτάρια. Okay. Και μαρουλάκι. Και μαρουλάκι. Είναι πιο οικονομικό ή πιο ακριβό από τα Όχι, το vegan, ρε παιδί μου, είναι πιο ακριβό. Υπάρχει, το προτιμάει αυτό ο κόσμος ή μόνο η Κλαούντια το τρώει? Όχι, μόνο η Κλαούντια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε. Θα είστε... Θα φύγω μάλλον. Με τη Δευτέρα? Ναι. Την ημέρα δηλαδή. Την ημέρα. Πού θα πάτε? Όπου με βγάλει ο δρόμος, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Δεν έχετε κάποιο εξοχικό, δηλαδή Χαλκιδική ή κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Αν βρω καλή παρέα, οπουδήποτε. Για τσίπουρο και φαγητό. Ακριβώς. Να είστε καλά, καλά να περάσετε.